Βρίσκομαι στην Κρήτη και επισκέπτομαι σήμερα το Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Αύριο θα πάω στο Γενικό Νοσοκομείο Πλεθύμνης και στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων για την εφαρμογή του νόμου 5129 για την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Δηλαδή, σκοπός επισκέψεως είναι να συνοηθώ με τις υπεύθυνες υπηρεσίες, τον ΔΥΠΕ, τις διοικητικές υπηρεσίες των νοσοκομείων και τους προϊσταμένους της ιατρικής και νοσηλευτικής υπηρεσίας και φυσικά τους διευθυντές ιατρούς σχετικά με την εφαρμογή του νόμου. Ο νόμος, όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, προβλέπει ότι πλέον δημιουργείται ένα εθνικό δίκτυο υπηρεσιών ψυχικής υγείας, το οποίο διαθέτει σε 7 περιφερειακά δίκτυα, τα οποία θα έχουν ενιαία υπηρεσιακή διοίκηση υπό έναν ειδικό υποδιοικητή της ΥΠΕ, ενιαία νοσηλευτική διοίκηση και ενιαία ιατρική διοίκηση. Σκοπός είναι διτός. Ο ένας είναι να υπάρξει στο δίκτυο εξειδικευμένο προσωπικό, διότι η μεταφορά στο δίκτυο είναι προαιρετική όσον αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο θα έχει και τη δυνατότητα να έχει μια εξειδίκευση η οποία θα τον βοηθήσει στην παροχή καλύτερων και ποιοτικών υπηρεσιών. Και συγχρόνως να υπάρξει μια καλύτερη διακίνηση των περιστατικών υπό έλεγχο ενιαίο επιστημονικό, διότι το δίκτυο θα έχει δικό του επιστημονικό συμβούλιο. Πράγμα το οποίο θα δημιουργήσει δυνατότητες πρώτον να έχουμε μια έγκαιρη διάγνωση των περιστατικών τα οποία επιβαρύνονται. Στην διάθεσή του, το προσωπικό θα έχει σε ένα χρόνο, γιατί τώρα το προκυρήσουμε, ένα ολοκληρωμένο πληροφορικό σύστημα συνεπούς επιδημιολογικής επιτήρησης και παρακολούθησης της θεραπευτικής συνέχειας, το οποίο θα δίνει ακριβώς την πληροφορία που χρειαζόμαστε για να ανακαλύπτουμε έγκαιρα τα νέα περιστατικά και να τα καθοδηγούμε κατά τον καλύτερο δυνατόν τρόπο στις θέσεις θεραπείας και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Οι συζητήσεις έχουν καθαρά τεχνικό χαρακτήρα, αλλά νομίζω ότι πάμε καλά και το δίκτυο από 1η-1η-2025, ως ορίζει ο νόμος, θα είναι σε πλήρη λειτουργία. Λειτουργία μέσα στα νοσοκομεία, κύριε Υφυπουργέ, πού θα είναι το κάθε δίκτυο ξεχωριστά, πώς θα λειτουργεί? Το δίκτυο είναι δίκτυο υφισταμένων αποκεντρωμένων μονάδων, οι οποίες φυσικά παραμένουν εκεί που είναι και κάνουν τη δουλειά που κάνουν. Εκείνο το οποίο αλλάζει είναι ο τρόπος με τον οποίο διασυνδέονται μεταξύ τους. Κοιτάξτε, οι ελλείψεις προσωπικού σε όλο το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι γνωστές και γι' αυτό και γίνονται οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες γίνονται. Και είναι λογικό ότι το Εθνικό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και τα περιφερειακά δίκτυα έχουν και αυτόν τον σκοπό, δηλαδή να αυτοδιοικητηθούν αποκεντρωμένα. Τι σημαίνει αυτό εδώ? Σημαίνει ότι εδώ στην Κρήτη εσείς πλέον θα έχετε μια ενιαία υπηρεσιακή διοίκηση του δικτύου, του περιφερειακού σας δικτύου, ενιαία ιατρική διοίκηση, όπως είπα, ενιαία νοσηλευτική διοίκηση, η οποία και θα εντοπίζει τις ανάγκες, η προκηρύξη του προσωπικού θα γίνεται πλέον από το δίκτυο και του τακτικού και του υπερκυβερνητικού προσωπικού. Κατά συνέπεια, αυτή η αποκεντρωμένη, εξειδικευμένη διοίκηση σίγουρα θα ανταποκρίνεται καλύτερα και πιο γρήγορα στις απαιτήσεις της περιφερίας. Και φυσικά, κάθε ανάγκη αντιμετωπίζεται στο μέτρο του δυνατού, του ταχύτερου δυνατόν. Αν μου επιτρέπετε για την παιδοψυχιατρική, θα θέλαμε ένα ξεκάθαρο τοπίο να μας δώσετε όσον αφορά τη λειτουργία της. Προσέξτε, η παιδοψυχιατρική, καλά κάνετε και το λέτε. Και εκεί μπορώ να σας πω ότι τα πράγματα έχουν δρομολογηθεί με ένα πολύ αισιόδοξο τρόπο. Θα ξέρετε βέβαια ότι η παιδοψυχιατρική είναι πανεπιστημιακή κλινική. Αυτή τη στιγμή υπάρχει στο τελικό στάδιο η προετοιμασία προκηρύξεως θέσεως καθηγητού, μέλους ΔΕΠ. Και εμείς έχουμε ήδη δρομολογήσει τη μετατοπή ακόμη μιας θέσεως επιμελητού δικού μας σε θέση ΔΕΠ, γιατί συνήθως οι θέσεις ΔΕΠ είναι περισσότερο ελκυστικές, αλλά και επειδή πρόκειται περί πανεπιστημιακής κλινικής. Βέβαια, θα κάνω ουδέν αναλυθέστερο του ισχυρισμού του σωματείου, διότι το σωματείο μου απέστειλε χθες μια πρόσκληση να με δει. Εγώ έκανα αποδεχτή την πρόσκληση και κάλεσα τον πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα να συμμετέχουν στη σύσκεψη που μόλις τελείωσε. Και το σωματείο απήτησε να έρθουν όλοι, 5-6. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι δεν καθορίζει το σωματείο τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι συσκέψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το καθορίζει η διοίκηση. Εγώ ζήτησα συγκεκριμένα να τους δω, επειδή θεώρησα σκόπιμο να τους δω, αλλά η συμπεριφορά τους, έτσι με δική τους ευθύνη, κατέτυχε κάτι τέτοιο αδύνατο. Όχι, δεν υπάρχει κανένα τρίμηνο, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα υπό αυτήν την έννοια. Και δεν πρέπει να μπερδεύουμε τις διαδικασίες. Δεν το κάνετε σκοπίμως, το κάνετε επειδή οι διαδικασίες είναι πολύπλοκες. Όχι. Εκείνο το οποίο είναι απολύτως βέβαιο είναι ότι το έργο της υπάρξεως κινητής μονάδος είναι απολύτως εξασφαλισμένο, διότι έχει ενταχθεί στον κρατικό προβλησμό.
Άρα η κινητή μονάδα θα υπάρχει ΕΣΑΗ. Εκείνο το οποίο εσείς εννοείτε είναι ότι γίνεται μια συνειδητή προσπάθεια και από πλευράς μας να παραμένουν οι ίδιοι επιστήμονες οι οποίοι εξυπηρετούν την κινητή μονάδα. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι αυτό εδώ στα πλαίσια ενός δημοσίου συστήματος, το οποίο έχει συγκεκριμένους τρόπους προσλήψεως προσωπικού, δεν είναι πάντοτε απλό. Εμείς προσπαθούμε να βρούμε τρόπους έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε αυτήν την συνέχεια.